Καταπολέμησης διαφθοράς λοιπόν, κύριε Βλάση. Πονοκέφαλος και πολύ επίκαιρο αυτή τη χρονική περίοδο. Εσείς είστε διευθυντής του προγράμματος που τρέχει ο ΕΕ που αφορά την καταπολέμηση διαφθοράς. Σωτηρία υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει σωτηρία. Ναι. Αλίμονο. Αν δεν υπήρχε σωτηρία, δεν θα ήμασταν εδώ. Mm-hmm. Αλλά βέβαια, και κοιτάξτε τι πρόοδο έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Μιλήσατε για το δικό μου το ρόλο. Στον ΟΗΕ ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και 20, πάνω από 20 χρόνια. Όταν έφτασα στον ΟΗΕ το 1989, μου ανέθεσαν, ένα από τα πρώτα πράγματα που μου ανέθεσαν ήταν να διοργανώσω μια μικρή ομάδα εργασίας, μικρότερη από αυτήν, κατά της διαφθοράς. Με μεγάλη περηφάνεια το έκανα. Υπέθεσα ότι φαντάστηκα ότι αυτό ήταν αναγνώριση των γνώσεών μου και τα λοιπά, νέος υπάλληλος και τα λοιπά, νέος υπάλληλος τότε ήμουν το 89, νέος υπάλληλος και νέος στην ηλικία, μέχρι που αντιλήφθηκα ότι μου τον έδωσαν το φάκελο γιατί κανένας άλλος δεν τον ήθελε. Θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για την εμπειρία σας. Έχετε δει φακέλους και φακέλους, περιπτώσεις και περιπτώσεις. Τι έχετε αποκομίσει έτσι όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο? Ότι είναι πολυσύνθετο αντικείμενο, ότι χρειάζεται έντονη και συστηματική προσπάθεια, χρειάζεται να μην έχουμε προκαταλήψεις και να μην παίρνουμε τίποτα σαν δεδομένο. Και να δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ο μύθος ότι το πρόβλημα της διαφθοράς είναι πρόβλημα των αναπτυσσομένων χωρών και όχι των ανεπτυγμένων. Και βλέπουμε σχεδόν καθημερινά το πώς καταραίει αυτός ο μύθος όταν ακούμε για μεγάλα σκάνδαλα, μεγάλες έρευνες που πάνε πίσω χρόνια, που σημαίνει το πρόβλημα υπήρχε και το ίσως το σπρώχναμε κάτω το χαλί. Έθελο τυφλούσαμε ακριβώς. Λοιπόν, χρειάζεται συστηματική προσπάθεια, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται οπωσδήποτε να έχουμε και τις ανάλογες απαιτήσεις. Ένα πρόβλημα δηλαδή το οποίο μας ταλανίζει εδώ και δεκαετίες, δεν θα το λύσουμε αύριο. Λοιπόν, αλλά για να επανέλθουμε σε αυτό που λέγατε πριν, εγώ είμαι αισιόδοξος. Άρα εσείς εντοπίζετε τη διαφθορά κυρίως στις αναπτυγμένες χώρες? Όχι, παντού. Παντού. Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι πρόβλημα όλων. Mm-hmm. Δεν είναι πρόβλημα μόνο μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή μιας κατηγορίας χωρών ή ενός συστήματος. Υπάρχει παντού. Οι δράσεις που αναπτύσσετε εσείς μέσα από αυτό το πρόγραμμα, τι αφορούν, πώς δηλαδή ελέγχετε αυτό το μελανό σημείο της επιχειρηματικότητας και όχι μόνο? Λέγαμε πρωτύτερα για τη διαδρομή που έχουμε κάνει, η οποία είναι εν πολλής εντυπωσιακή μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Το 1996 ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας έδωσε μια συνέντευξη και είπε, όταν τον ρώτησαν τι πιστεύει για τη διαφθορά, είπε ότι η διαφθορά δεν αποτελεί μέρος της εντολής της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έτσι, το 1996. Λοιπόν, και σήμερα είναι ένα από τα πρώτα θέματα στην ατζέντα. Αυτή η διαδρομή παρήγε μια σύμβαση. Μια διεθνή σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς, της οποίας οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε χρόνο ρεκόρ, μέσα σε 2 χρόνια. Ανοίχθηκε για υπογραφή το 2003, μέσα σε 2 χρόνια είχε τεθεί σε ισχύ και τώρα, μετά από λιγότερο από 10 χρόνια, έχει 159 χώρες μέρη. Λοιπόν, εμείς επικεντρώνουμε τη δουλειά μας στην προώθηση της εφαρμογής της σύμβασης κατά της διαφθοράς και στην υποστήριξη του καινούργιου μηχανισμού αξιολόγησης, ο οποίος έχει ξεκινήσει τώρα, είμαστε στο 2ο χρόνο, αξιολόγησης των χωρών που έχουν κυρώσει τη σύμβαση και είναι αξιολόγηση από 2 άλλες χώρες. Έτσι. Χώρες επιλέγονται με κλήρωση και 2 χώρες αξιολογούν 1/3. Μάλιστα. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε ένα αρκετά ανεπτυγμένο πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται όσο συνεχώς, υποστήριξης των χωρών εκείνων που χρειάζονται βοήθεια στην ενίσχυση των θεσμών ή του νομοθετικού πλαισίου κατά της διαφθοράς. Υπάρχει, βλέπετε, συνεργασία του ιδιωτικού τομέα για να προχωρήσει το δικό σας το έργο?
Υπάρχει... Ποιο ρόλος δηλαδή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Υπάρχει περισσότερη συνεργασία από ό,τι υπήρχε πριν. Το Οικουμενικό Σύμφωνο, για το οποίο μας έχει φέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 1999. Το 2004, μετά την σύμβαση, μετά την σύμβαση κατά της διαφθοράς των ΗΠΑ, προσθέθηκε άλλη μια αρχή, η δεκάτη αρχή, η δεκάτη εντολή, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, κατά της διαφθοράς. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουμε καταγράψει μια αλλαγή, η οποία κατά τη δική μου άποψη δεν είναι όσο ραγδαία θα έπρεπε να είναι, αλλαγή στην αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Από εν πολλής μέρος της δουλειάς, του πώς κάνουμε τη δουλειά, ας πούμε, και τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε τα σύμβολα, σε συνειδητοποιημένη αντίσταση και πρόληψη της διαφθοράς. Δεν έχουν γίνει όσα βήματα θα έπρεπε να έχουν γίνει. Εγώ πιστεύω μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Πολύ και έχονται νομίζω πολλά συμφέροντα στο κεφάλαιο αυτό. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει και διάθεση συνεργασίας. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του ιδιωτικού τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να καταλάβει ότι η πρόληψη και η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι καλή επιχειρηματική επιλογή. Βοηθάει δηλαδή, στο τέλος, βοηθάει την πιο υγιή ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Βοηθάει το the bottom line που λέμε. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας στη διαφθορά και εσωτερικά, δηλαδή μέσα στις εταιρείες, πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη, στο compliance που λέμε, mm-hmm. δηλαδή στην... Κάποιες λέξεις πολύ δύσκολα μπορείτε να πείτε με διαφράσεις. Ναι. Λοιπόν, στη συμμόρφωση, ας πούμε, mm-hmm. Αλλά και στο τι γίνεται στην όλη αλυσίδα, ας πούμε, στο supply chain, ας πούμε, ειδικά των μεγάλων εταιριών, mm-hmm. αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει και μπορεί να επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας στο να δημιουργηθούν ή να ενισχυθούν οι θεσμοί εκείνοι στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνητρο από την άλλη πλευρά για τη διαφθορά. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να τα περιμένει όλα από το δημόσιο. Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας να περιμένει από κυβερνήσεις οι οποίες καταπολεμούν ασθένειες, πείνα κτλ. Να καταπολεμήσουν ταυτόχρονα και ένα τέτοιο ζέστη. Άρα θέλει συνεργασία με το δημόσιο. Θέλει συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Χρειάζεται συλλογική δράση. Χρειάζεται συλλογική δράση, η οποία εγώ πιστεύω και εκεί εισερχόμεθα και εμείς, με τη βοήθεια διεθνών οργανισμών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον το τεκμήριο της αντικειμενικότητας και τη γνώση, την αξιοκρατική αντιμετώπιση, αλλά και τη γνώση, τη βαθιά γνώση των προβλημάτων αυτών και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επίσης, το αίσθημα ευθύνης και... πώς το λένε, το αίσθημα της... Σήμερα σας βάζουμε δύσκολα. Έχετε συνηθίσει να μιλάτε τα αγγλικά και δύσκολα στην... Έρχονται δυστυχώς και ντρέπομαι γι' αυτό. Και εγώ ντρέπομαι που δεν μπορώ με άνεση να μεταφράσω αυτά που θέλετε να πείτε εσείς. Λοιπόν, ντρέπομαι γι' αυτό πραγματικά. Εν πάση περιπτώσει, με αίσθημα ευαισθησίας απέναντι mm-hmm. στον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί αυτοί πρέπει να λειτουργήσουν μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, αυτή είναι η δουλειά μας, μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να πραγματοποιηθεί αυτό που ζητάει ο ιδιωτικός τομέας, που είναι το level playing field. Έτσι. Τα δύσκολα όμως νομίζω αρχίζουν όταν ζητάς να συνεργαστεί ο ιδιωτικός τομέας με το δημόσιο, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα νομίζω. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να υπάρχουν δυσκολίες. Ίσως τις εφευρίσκουμε τις δυσκολίες αυτές. Είναι εύκολο να κρυφτούμε πίσω από το διαχωρισμό των ευθυνών. Να πούμε, αυτά είναι θέματα της κυβέρνησης, εμείς γιατί να αναμειχθούμε. Αυτά είναι υποχρεώσεις της κυβέρνησης. Η εφαρμογή του νόμου είναι υποχρέωση μιας κυβέρνησης. Δεν είναι υποχρέωση του ιδιωτικού τομέα.
Εγώ πιστεύω ότι. Χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας. Αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας να καταλάβει ότι, όπως έλεγα πρωτήτερα, ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι προς το συμφέρον του. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε αυτό. Λέγαμε πρωτήτερα, είναι ένα θέμα. Λέγαμε πρωτήτερα για το γεγονός ότι μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα από τη μία μέρα στην άλλη. Λοιπόν, ένα από τα θέματα τα οποία τρέχουμε εμείς τώρα είναι το θέμα της πρόληψης. Η σύμβαση έχει ένα μεγάλο κεφάλαιο για την πρόληψη, με πολλά άρθρα, καλύπτει ένα τεράστιο τομέα. Και από εκεί σταχυολογούμε, ανάλογα και με τις δυνατότητες που έχουμε, ποια θέματα θα προωθήσουμε πρώτα. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια πρωτοβουλία δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού. Ο σκοπός είναι κάποια στιγμή να έχουμε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικό το οποίο δωρεάν θα μπορούν τα πανεπιστήμια να πάρουν και να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους οι νομικές σχολές και οι σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, να ενσωματώσουν στο πρόγραμμά τους και το οποίο θα είναι βασισμένο στις διατάξεις της σύμβασης, όχι μόνο της δικής μας, γιατί υπάρχουν και άλλες, η σύμβαση του ΟΣΑ, η σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κτλ. Το νομικό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, ξεκινάμε ένα άλλο. Εδώ και πολλά χρόνια το έχω στο μυαλό μου, τώρα αρχίζει και υλοποιείται. Ναι. Θα ξεκινήσει με την εκλαίκευση της σύμβασης. Mm-hmm. Θέλω δηλαδή να πάρουμε τη σύμβαση, να την σπάσουμε στα εξών συνετέθη, να βγάλουμε τις αξίες στις οποίες είναι βασισμένη η σύμβαση και να τις κάνουμε ένα βιβλιαράκι το οποίο θα μπορούμε να το δίνουμε στα δημοτικά σχολεία. Να μπει δηλαδή στο πετσί μας από πολύ νεαρή από ηλικία. Νωρίς, ακριβώς. Αυτό είναι μακροπρόθεσμο σχέδιο. Με την έννοια ότι αν θα δούμε αποτελέσματα, θα τα δούμε στην επόμενη γενιά. Mm-hmm. Αλλά κοιτάμε τις πολύ μικρές ηλικίες, αλλά και τις ηλικίες εκείνων οι οποίοι αύριο θα είναι οι πολιτικοί ηγέτες, οι επικεφαλείς δημοσίων οργανισμών, οι επικεφαλείς εταιριών, ούτως ώστε να έχουν ήδη αντιληφθεί το γιατί θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί κατά τις διαφθοράς. Κύριε Βλάση, ποιο είναι τα κριτήρια εκείνα που χρήζουν μια υπόθεση ότι πρέπει εδώ και τώρα να λάβουμε αυτήν την ιστορία εδώ. Αυτό που σας κάνει και τα αξιολογείτε. Είπατε τα αξιολογούμε ανάλογα με την περίπτωση. Ποιο είναι το κριτήριο? Αξιολογούμε. Το κριτήριο είναι απλό. Είναι το τι ενδιαφέρον υπάρχει στον κόσμο εκεί έξω, γιατί και εμείς ζούμε από την εθελοντική χρηματοδότηση των κρατών μέλων. Ως επιτοπλίστων. Τώρα ξεκινάμε μια πρωτοβουλία για την πιο στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και στο θέμα αυτό. Την περασμένη εβδομάδα στο Νταβός ο Γενικός Διευθυντής του Γραφείου μας συμμετείχε και σε μία από τις ομιλίες του ανακοίνωσε μια καινούργια πρωτοβουλία, την οποία τη λέμε, εδώ τώρα θα με βοηθήσετε στη μετάφραση. Λοιπόν, την οποία τη λέμε Integrity IPO. IPO είναι το Initial Public Offering, δηλαδή η πράξη που κάνει μια εταιρεία η οποία θέλει να βγει στα χρηματιστήρια. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, Integrity IPO, λοιπόν, είναι μια καινούργια πρωτοβουλία, ψάχνουμε ένα μικρό αριθμό εταιριών, οι οποίες θα θελήσουν να γίνουν πρωταθλητές. Μάλιστα. Και θα επενδύσουν ένα συγκεκριμένο ποσό, λέμε 2 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 5 χρόνια, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε χώρες αναπτυσσόμενες, οι οποίες έχουν ήδη μέσω του μηχανισμού αξιολόγησης μας έχουν δώσει το τι ακριβώς ανάγκες έχουν. Που σημαίνει τι. Αφού έρχεται μέσα από το μηχανισμό αξιολόγησης η καταγραφή αυτών των αναγκών, έχουμε και τα κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχίας της τεχνικής βοήθειας. Εάν καταφέρουμε, δηλαδή, η τεχνική βοήθεια είναι επιτυχής, την επόμενη φορά που θα γίνει αξιολόγηση θα δούμε διαφορά στην εφαρμογή. Σχετικά με την Ελλάδα,
Το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν γίνονται και τόσο ωραία πράγματα στη χώρα μας. Τι σχόλια εισπράτεται, πού βρίσκεται η Ελλάδα στο θέμα της διαφθοράς? Μπορούμε να την κατατάξουμε κάπου, να πάρει έναν αριθμό? Έλεγα και στη συνάδελφό σας πρωτήτερα ότι οι κατατάξεις αυτές μένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Η διαφθορά είναι σύνθετο και πολύπλοκο θέμα. Δεν μπορούμε να το μειώσουμε, να το συμπιέσουμε μέσα σε ένα νούμερο, σε έναν αριθμό το οποίο θα το βάλουμε σε ένα πίνακα. Αρέσει σε εσάς τους δημοσιογράφους, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο να λέτε, να μπορείτε να πείτε η Ελλάδα είναι χειρότερη από, ή είναι καλύτερη από την τάδε. Αυτοί οι πίνακες έχουν αξία όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, αλλά δεν αποδίδουν την πραγματική εικόνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση που όλοι ξέρουμε, είπατε τα τελευταία χρόνια, εξαρτάται πόσα χρόνια πίσω πάτε. Καμπανάκι τώρα εδώ, εντάξει. Λοιπόν, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αντιμετωπίζει ένα σοβαρό θέμα, πιστεύω, ενίσχυσης των θεσμών της, διότι θεσμούς έχει. Θεσμούς έχει, θεσμούς έχει. Και θεσμούς οι οποίοι έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να μονοκονδυλιά να σβήσουμε την κατάρτιση και την, τον επαγγελματισμό του δικαστικού σώματος, για παράδειγμα, επειδή έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι ο θεσμός δεν υπάρχει, ο θεσμός δεν λειτουργεί. Απλώς πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα. Λοιπόν, κάτι πάει να γίνει τελευταία, έχω την αίσθηση. Πιστεύω και εγώ, ναι. Υπάρχουν ορισμένα δείγματα ότι αρχίζουμε να το βλέπουμε το θέμα με την απαραίτητη σοβαρότητα και ελπίζω ότι αυτό σημαίνει ότι αποφασίσαμε να σπάσουμε αυγά για να κάνουμε μελέτα. Διότι αλλιώς ο μελέτα δεν γίνεται. Έτσι ακριβώς. Εσείς έτσι, ως Έλληνας πρώτα και μετά με την ιδιότητά σας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικά στην Ελλάδα? Ως Έλληνας, ας αφήσουμε την ιδιότητα στο πλάι τώρα προς στιγμής, είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Πονάω, δεν ξέρω αν πονάω περισσότερο, θα ήταν εγωιστικό να πω ότι πονάω περισσότερο από εσάς που μένετε εδώ και που αντιμετωπίζετε αυτά τα θέματα, τα προβλήματα καθημερινά. Πονάω περισσότερο από την τάση απόρριψης της Ελλάδος. Τα ειρωνικά σχόλια πονάνε πολύ περισσότερο από ότι τα πραγματικά γεγονότα, πολλές φορές. Γίνεστε αποδέκτης πολλών πραγμάτων. Γίνομαι αποδέκτης περισσότερο ως Έλληνας. Και αυτή η ισοπαίδωση είναι τραυματική. Κύριε, τι σας λένε, δηλαδή, τι σχόλια δέχεστε? Δεν βαριέστε. Και δεν έχει σημασία. Να παράγουμε είναι, ίσως τους δίνουμε περισσότερη σημασία από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ίσως αυτό πιστεύω, ελπίζω, ότι αυτό θα ενεργήσει συσπηρωτικά. Θα μας συσπηρώσει και θα μας κάνει να σκεφτούμε ότι όχι για να τους δείξουμε, αλλά για να δείξουμε στον εαυτό μας περισσότερο το ποιοι πραγματικά είμαστε και γιατί, όπως είχε πει ο Ζισκάρ Ντεστέν, κάποτε η Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα θα ήταν παιδί χωρίς πιστοποιητικό γέννησης.